Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο τον Ανδρέα Σταματόπουλο που είναι δίπλα μου και τη Ζωή Χειμωνίδου που είναι μακριά μου, infonews24.gr. Ζωή, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Δεν είχες 1 Απριλιά έτσι εκπομπή να πούμε. Δεν είχα για να πω κανένα ωραίο ψέμα. Τι ψέμα θα έλεγες δηλαδή? Δεν μπορώ και να πω ψέματα, κατευθείαν κοκκινίζω, κατάλαβες, έχω ένα θέμα. Θα φαινόσουν δηλαδή. Κατευθείαν. Ζωή, ας ξεκινήσουμε από αυτά που έγιναν με το ΕΚΑΒ Νηγρίτας, ότι ξεκίνησαν οι εργασίες επισκευής του κτηρίου. Τι πρόβλημα υπήρχε? Θα πούμε τι πρόβλημα υπήρχε. Θα σας πω όμως κάτι που έγινε χθες. Mm-hmm. Στο Ρούπελ το ξέρετε? Το Ρούπελ το ξέρουμε, ναι. Αν τι έγινε δεν ξέρουμε. Τη μάχη των οχυρών την ξέρετε? Εννοείται. Εσείς λέτε εννοείται, αλλά μάλλον η ελληνική κυβέρνηση δεν το εννοεί και τόσο πολύ, γιατί έμειναν ορφανά κάποια στεφάνια χθες στο Ρούπελ, στην 82η επέτειο της μάχης των οχυρών, μιας από τις πιο λαμπρές σελίδες που έγραψε η ελληνική ιστορία. Η ελληνική κυβέρνηση δεν έστειλε εκπρόσωπο, ούτε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, γιατί ο συνταγματάρχης που κατέθεσε στεφάνι δεν μπορεί να θεωρηθεί πολιτικό πρόσωπο. Κάθε χρονιά στέλνουν κάποιον, υπάρχει δηλαδή κάποιος εκ μέρους της πολιτείας? Δεν υπήρξε εκπρόσωπος. Περιττώ να σας πω βέβαια ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έστειλε εκπρόσωπο. Έστειλε την πρόξενο της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, η Γεωργία Παστελή Παντελίδου. Δύο όμως στεφάνια έμειναν ορφανά. Δεν υπήρχε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δεν υπήρχε εκπρόσωπος της Ελληνικής Βουλής. Ήταν κάποιοι, ήταν ο Δήμαρχος επικοινώνησε με την ελληνική πολιτική? Τι να σου πω, δεν ξέρω. Χθες δηλαδή όταν το μάθαμε έτσι λίγο μείναμε άφωνοι. Απαράδεκτο, απαράδεκτο. Ναι, νοείται, νοείται. Ήθελα να το πω και ως παράπονο. Καλά έκανες, καλά έκανες. Και πρέπει να λάβει και διάσταση κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, ξεκίνησαν λοιπόν οι εργασίες επισκευής του κτηρίου του σταθμού ΕΚΑΒ Νηγρίτας. Σύμφωνα και με έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Βυσαλτίας, ο συγκεκριμένος σταθμός του ΕΚΑΒ παραμένει χωρίς ασθενοφόρα για 2 χρόνια, ουσιαστικά δεν λειτουργεί έτσι. Και είναι κλειστός, ενώ να πούμε ότι εξυπηρετεί ένα πολύ μεγάλο μέρος, εξυπηρετούσε τουλάχιστον ένα πολύ μεγάλο μέρος του νόμου Σερών, μιλάμε για την περιοχή της Βυσαλτίας, και για τις, και όχι μόνο για τις ανάγκες του Δήμου, αλλά και γενικότερα για όλη εκείνη την περιοχή. Με αποτέλεσμα φυσικά τα ασθενοφόρα που θα χρειαστεί να προστρέξουν σε κάποιο σημάν να χρειαστούν τουλάχιστον ακόμα και 45 λεπτά, μία ώρα. Είναι πολύ φυσικό να χρειαστούν τόση ώρα, γιατί είναι μακρινές οι αποστάσεις. Ο σταθμός είχε κλείσει το καλοκαίρι του 2021 και φυσικά όπως καταλαβαίνετε είχε δημιουργηθεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Δεν υπήρχαν ασθενοφόρα, ενώ έπρεπε να υπάρχουν τουλάχιστον 2, όπως ανέφεραν οι καταγγελόμενοι. Και την ίδια ανάγκη βέβαια να στελεχωθεί με προσωπικό και οχήματα, η βάση της Νηγρίτας επεσήμανε και ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο Αθανάσιος Μασλαρινός. Ωστόσο βλέπουμε ότι σιγά σιγά ξεκινούν οι εργασίες. Είχε απασχολήσει το θέμα και το Δημοτικό Συμβούλιο Βυσαλτίας, είχαν προχωρήσει σε διαμαρτυρίες και θέλουν να πιστεύουν ότι τώρα με τον κορονοϊό και που υπάρχει μια αυτή η σχετική κάμψη θα μπει και πάλι σε τάξη το ζήτημα και θα αποκατασταθεί η λειτουργία του ΕΚΑΒ Βυσαλτίας. Καλό. Μακάρι να γίνει. Τα αστυνομικά παίρνουν και δίνουν στον Δήμο, αυτό έχω να πω. Έτσι και οι απατεωνιές και οι κλεψιές. Μιλάτε για απατεώνα εδώ που υποδίεται τον υπάλληλο της ΔΕΙΑ Σερών, τηλεφωνεί σε πολίτες και ζητά προσωπικά στοιχεία. Αυτό έχει παραγίνει έτσι τα προσωπικά στοιχεία που ζητάνε. Ναι, ναι. Γενικά να ξέρουν οι πολίτες πως όποιος τους πάρει τηλέφωνο και τους ζητήσει προσωπικά στοιχεία, δεν τα δίνουν πουθενά, από όπου και αν είναι. Ακόμη και αν φαίνεται είχαμε, ότι λοιπόν, μπορεί να είναι και από τράπεζα, να το πούμε. Ποτέ μια τράπεζα δεν ζητά τα προσωπικά στοιχεία έτσι. Κανένας δεν ζητάει προσωπικά στοιχεία μέσω τηλεφώνου. Είχαμε λοιπόν αυτή τη φορά στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης και Αποχέτευσης Σερών της ΔΕΙΑΣ, η οποία εφιστά την προσοχή των πολιτών. Όπως αναφέρει συγκεκριμένα, έκανε δήλωση και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, ο κ. Καλκιόπουλος,
Παρατηρήθηκαν το τελευταίο διάστημα προσπάθειες εξαπάτησης των δημοτών με δίθεν υπάλληλο της ΔΕΙΑΣ που τηλεφωνεί σε πολίτες και προφασιζόμενος διάφορες αιτίες ζητά προσωπικά στοιχεία τραπεζικών και άλλων λογαριασμών. Και η ΔΕΙΑΣ αρρώνει εφιστά την προσοχή σε τέτοιου είδους ενέργειες και δηλώνει κατηγορηματικά πως ποτέ δεν θα ζητήσει τα προσωπικά στοιχεία των λογαριασμών των πολιτών και μάλιστα ζητά ανάλογα περιστατικά να καταγγέλλονται απευθείας στην αστυνομία. Κατάφερε να αποσπάσει κάποια στοιχεία ή όχι? Αυτό δεν μας διευκρινίστηκε από τον Πρόεδρο. Απλά είπε ότι συμβαίνει αυτό. Αρχίζουν, ξέρεις Ανδρέα, και οι πολίτες γίνονται και λίγο πιο ψηλιασμένοι. Βέβαια δεν είναι και λίγοι αυτοί που πέφτουν στην παγίδα. Αλλά για να απαντήσω στο ερώτημά σου, δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια, αν κάποιοι έπεσαν σε αυτή την παγίδα. Ωστόσο, για να φτάσει στα αυτιά της ΔΕΙΑΣ, προφανώς και έγιναν οι αρμόδιες επισημάνσεις και καταγγελίες από πολίτες. Ναι. Έχουμε και μια υπογραφή σύμβασης για το μεγάλο έργο του ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου, 8 εκατομμύρια ευρώ, έτσι? Ακριβώς. Γενικά οι ΤΟΕΒ καταθέτουν προτάσεις και έχουν καταφέρει και έχουν εγκριθεί αρκετά σημαντικά έργα, όπως και στον ΤΟΕΒ Βυσσαλτίας. Είναι ένα μεγάλο έργο ύψους προϋπολογισμού, όπως είπες και εσύ, 8 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανώ Παναγιώτης Σπυρόπουλος υπέγραψε τη σύμβαση, παρουσία και εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας. Πρόκειται για το έργο προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεμετρίας για την ορθολογική διαχείριση και την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας του αρδευτικού δικτύου του ΕΒ Σιδηροκάστρου. Να πούμε ότι ουσιαστικά αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί, όπως είπαμε, η εγκατάσταση ενός σύγχρονου εξοπλισμού τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού, με απότερο στόχο βέβαια την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας, αλλά και τον έλεγχο διαρροών στο σύνολο του αρδευτικού δικτύου του ΕΒ Σιδηροκάστρου. Είναι ένα πολύ μεγάλο έργο και πολύ σημαντικό, όπως αντιλαμβάνεστε, όχι μόνο για τους αγρότες, αλλά μιλάμε εδώ για, μιας και μιλάμε για περιβαλλοντική κρίση, διαχείριση των υδάτινων πόρων και όλα αυτά. Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Το πιο ωραίο είναι αυτό που λίγο έτσι το σκέφτομαι τώρα καθώς μιλάς, για τη Share Expo 2023 που ακόμη δεν έχω δέηση να επισκεφτώ κάθε χρονιά που τα λέμε. Πολλές οι συμμετοχές εκθετών από την πρώτη στιγμή, όπως λες, πότε διεξάγεται? Το Σεπτέμβριο νομίζω θα γίνει, ναι, 20-24 Δηλαδή από τώρα ξεκινούν οι συμμετοχές, έτσι, και οι δηλώσεις. Η προετοιμασία ξεκίνησε ουσιαστικά από την επόμενη μέρα που έκλεισε τις πύλες της Share Expo του 2022. Mm-hmm. Άρχισαν ήδη να γίνονται οι πρώτες επαφές και εδώ και καιρό ξεκίνησαν για να είναι όλα άρτια οργανωμένα. Μη σας φάμε την πρωτιά από τη ΔΕΘΚΑ, κανονίστε. Νομίζω πως αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι μπορεί να είναι σε περιφερειακό επίπεδο μια σημαντική έκθεση. Και βέβαια θα είναι και προεκλογικά πριν τις δημοτικές εκλογές, έτσι, ζωή. Οπότε καλά, θα είναι ιδιαίτερη βαρύτητα, να το πω έτσι. Θα γίνει η διοργάνωση, ποιος την κάνει? Είναι το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερών. Α, οπότε συμπράττονται και άλλοι Με φορείς των Σερών, όπως είναι η Περιφερειακή Ενότητα Σερών, ο Δήμος Σερών. Όλοι οι Δήμοι συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Πρόκειται για ουσιαστικά για φορείς λοιπόν. Και μέχρι στιγμής, να σας δώσω να καταλάβεις, αυτό που ανακοινώθηκε είναι ότι ήδη 20 επιχειρήσεις έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να συμμετέχουν στη Share Expo του 2023, που όπως είπαμε θα γίνει στις 20 με 24 Σεπτεμβρίου, Θεού θέλοντος, Καιρού επιτρέποντος, στο επιχειρηματικό κέντρο Share Expo Χρήστος Μέγλας. Μπαίνουν σε πρώτο πλάνο οι επιχειρήσεις. Πρόκειται για ένα κορυφαίο επιχειρηματικό γεγονός που κάθε φορά κερδίζει και πόντους, γίνεται και πιο γνωστό και εκτός των τυχών της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Όπως αναφέρθηκε από το επιμελητήριο, ειδικά φέτος φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αυξημένο το ενδιαφέρον. Αρκετοί εκθέτες έσπευσαν να κάνουν τις αιτήσεις τους. Αμέσως μόλις άνοιξε η φόρμα συμμετοχής, είναι ανοιχτή η φόρμα συμμετοχής. Όποιος ενδιαφέρεται, ας επικοινωνήσει το επιμελητήριο Σερών για να έχει περισσότερες λεπτομέρειες. Τώρα να σου πω, όση ώρα μιλάμε ζωή, ακούμε εδώ περίεργους ήχους, Ανδρέα. Δηλαδή, αέρας, ακούγονται κάτι σιδεριές, βροχή, κάτι, δηλαδή ένα περίεργο, μια μπουμπούλα. Είχαμε και το σήμα εμείς εδώ, δεν ξέρω στις αίρες αν... Το 112. Το 112. Αυτό που... Για έκτακτα καιρικά φαινόμενα, ναι.
Αυτό που σου κόβει τη χολή όταν ναι. χαπάει. Αυτό, ναι, αυτό, αυτό. Αφού παιδιά σκεφτόμουν να σας πω ότι πρέπει κάποια στιγμή να χρησιμοποιηθεί αυτό και για κάτι θετικό. Δεν μπορεί να το χρησιμοποιούν μόνο για κάτι αρνητικό. Ο εγκέφαλός μας το έχει συνδέσει με κακοκαιρίες, σεισμούς, λοιμούς, καταποντισμούς. Και ακόμα δεν νομίζω ότι ξέρει, γιατί το υποσυνείδητο είναι άτομο. Ναι, πράγμα. Δηλαδή φαντάσου είναι... τώρα να χτυπήσει και να πει κάποια στιγμή ότι αύριο τρελό ήλιο, ετοιμαστείτε για παραλία, σούπερ μέρα. Έτσι. Δηλαδή... Δεν θα το πιστέψουμε, θα ακούσουμε τον ήχο και θα νομίζουμε ότι θα έρθουν βροχές και καταιγίδες. Δηλαδή γιατί μόνο στο κακό, ας είναι και για το καλό κάτι, βρε παιδί μου, τι πράγμα είναι αυτό. Θα σα πω, ήρθε και ο Νίκος Ανδρουλάκης το Σάββατο, πρωταπριλιά, σαν ψέμα, έτσι. Όχι, τώρα προεκλογικά δεν είναι πρωτοπριλιά, γιατί όλοι θα σας έρθουν, όλοι. Σαν ψέμα. Ήταν αυτός που άνοιξε το χώρο των επισκέψεων. Ναι, και τι υπόθηκε. Εντάξει, ήταν μία ομιλία που είχε κόσμο. Είχε παλμό πάντως, μπορώ να σας είχε πω, κόσμο. Η κινητοποίηση. Οφειλόταν κατά κύριο λόγο βέβαια στον κόσμο που μάλλον ήθελε έτσι... Αυτοί ήθελαν να ξαναζήσουν λίγο τις εκείνες τις στιγμές Πασό που λέγανε. Είχε πολύ έτσι, ενδιαφέρον, πολιτικά πηγαδάκια, ήρθανε και από τη Θεσσαλονίκη αρκετοί, να σας πω την αλήθεια. Ήτανε και ο Γιάννης ο Μακριώτης και ο Κώστας ο Χρυσόγονος, που βέβαια αυτοί λογίζονται μισή από τη Θεσσαλονίκη και αρκετά σεραίοι, γιατί και οι δύο είναι σεραίοι. Όχι μόνο στην καταγωγή, αλλά έχουν και ισχυρούς δεσμούς με τις ΣΕΡΕΣ. Ήταν ο κύριος Παπαστεργίου, ο επικεφαλής της παράταξης πράξης για τη Μακεδονία, της Περιφερειακής Κεντρικής Μακεδονίας. Δεν μας είπες τίποτα για τον κύριο Καραμαλή όμως, γιατί εμείς μάθαμε ότι θα κατέβει κανονικά στα ψηφοδέλτια. Ήρθε και ο κύριος Καστανίδης, να σας πω την αλήθεια, και έγινε έτσι ένα ψηλό επεισόδιο, γιατί δεν υπήρχε καρέκλα για να κάτσει και υπήρξε μια. Συγχύσε με αποτέλεσμα πήγε σε μια κρούλα και έκατσε. Για τον Καραμαλή τι να σας πω. Ο σαραϊκός λαός θα κρίνει 21 Μαΐου. Τι ακούσα όμως μέσα από τις ΣΕΡΕΣ, τι σου λένε ότι καλώς κάνει και κατεβαίνει? Υπάρχουν φωνές μέσα από τις ΣΕΡΕΣ πολιτών που λένε ότι δεν θα έπρεπε να κατέβει? Κοίταξε, αυτά που ακούμε τα λαμβάνω μεν υπόψη μου, αλλά πάντα έχει αποδειχθεί ότι πολλές φορές η κάλπη λέει τα αντίθετα. Πάντως είναι τόσο και είναι ισχυρή... και πολύ περίεργες αυτές οι εκλογές, ξέρεις. Βέβαια υπάρχουν και αυτοί που θεωρούν ότι υπάρχει και δυσαρέσκεια και στις ΣΕΡΕΣ σχετικά με αυτό που έγινε με το δυστύχημα των Ντεμπών και τις ευθύνες που αναλογούν στον τέως Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Και θεωρούν ότι αυτό θα εκφραστεί στην κάλπη. Υπάρχουν όμως και αυτοί που λένε ότι θα στηριχθεί ο Κώστας Καραμαλής στο νομόσφαιρο και θα εκλεγεί. Κάποιοι θεωρούν ότι έχει θέση όχι ως στοίχημα, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, γιατί έχουμε να κάνουμε και με ένα τραγικό γεγονός όπως είναι το στοίχημα του Ντεμπών, αλλά ότι θα ήθελε να υπερβεί τις ψήφους που έλαβε στις προηγούμενες εκλογές για να δείξει ότι είναι ισχυρή ακόμα η παρουσία του όχι μόνο στο νομοσφαίρο αλλά και ως πολιτικό όν γενικότερα στη χώρα. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Περιμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι, μεγάλη... είναι γεγονός ότι. Συγγνώμη, Ανδρέα, παρακαλώ, να ολοκληρώσω. Είναι γεγονός ότι έχω την αίσθηση ότι αυτές οι εκλογές θα είναι στραμμένες στο νομό Σαρών. Θα υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το τι θα γίνει στο νομό Σαρών. Το κακό είναι ότι με αρνητικό τρόπο προκαλέσατε το ενδιαφέρον και στις ΣΕΡΕΣ. Αυτό είναι το κακό. Μακάρι να ήταν με θετικό πρόσημο. Ήταν, Ανδρέα, κάτι ήθελε να πει. Ναι, λέω ότι θα είναι μεγάλη έκπληξη. Θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη εάν ο Καραμαλής δεν βγει πάλι πρώτος σε σταυρούς στο νομό Σερών. Δηλαδή θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη. Εγώ πιστεύω ότι παρόλη τη δυσαρέσκεια, ακόμα και αυτός που είναι δυσαρεστημένος με το δυστύχημα στα Τέμπη, θα πάει και θα ψηφίσει Καραμαλή, γιατί ο μηχανισμός, ο κομματικός είναι τέτοιος, η συνήθεια είναι τέτοια, το είναι ο Καραμαλής και οι ΣΕΡΕΣ και η Νέα Δημοκρατία είναι όλα μαζί ταυτόσημα, οπότε θα είναι τρομερά μεγάλη έκπληξη, όχι να μην εκλεγεί, να μην είναι πρώτος σταυρούς. Το καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά μην ξεχνάς ότι εμείς είμαστε και ένας κόσμος που αρέσκεται σε εκπλήξεις ευχάριστες, δυσάρεστες. Μην ξεχνάς ότι είχε αποτελέσει έκπληξη το γεγονός ότι είχε μείνει εκτός ο Αχιλλέας Καραμαλής. Ναι.
Από τη Βουλή δεν είχε. Άρα, Ζωή, τι μας λες, ότι μπορεί να υπάρξουν εκπλήξεις? Δεν ξέρω, αλλά το θέμα είναι ότι έχει βάλει, φαίνεται να έχει βάλει αρκετά ψηλά τον πήχη, έτσι ώστε να εδραιώσει την παρουσία. Δηλαδή, σου λέω ότι άκουσα και φωνές που λένε ότι θέλει να ξεπεράσει τον αριθμό των ψήφων που έλαβε την προηγούμενη, που ήταν αρκετά υψηλός, έτσι, και είχε πολύ μεγάλη διαφορά έτσι από τον δεύτερο. Είχε, νομίζω, είχε ξεπεράσει τις 30.000. Οποιοδήποτε στη θέση του, εφόσον αποφάσισε να κατέβει, θα ήθελε πραγματικά να ξεπεράσει τον εαυτό του και τις προηγούμενες εκλογές για να αποδείξει ότι ο λαός τον εμπιστεύεται και κατανοεί ότι δεν, είναι δεν έχει την ευθύνη πέρα από το, ότι, από το ότι ανέλαβε την πολιτική ευθύνη. Ότι αυτός, ο πατέρας του πάντως, ο Αχιλλέας, είχε μείνει εκτός όταν ήταν στη δύση της πολιτικής του καριέρας, όταν είχε πια διατελέσει υπουργός, ήταν και σε μια μεγάλη ηλικία. Ναι, αλλά το όνομα είναι όνομα, δεν Αντρέα. Δεν έχει σημασία. Οι φήμες εκείνων των, οι πληροφορίες εκείνων των ημερών λένε ότι όταν είχε μείνει εκτός οι φωνές, το ακουγόταν από το Δημαρχείο απέναντι που ήταν το γραφείο του μέχρι κάτω στα δικαστήρια. Είχε κάνει μετά και ένσταση. Ήταν μεγάλη έκπληξη. Είχε κάνει και ένσταση. Είχε δικαιωθεί στο εκλογοδικείο ο Αχιλλέας. Είχε τώρα ξινές πληγές, έτσι. Ήταν η ιστορία με τα λευκά και πώς προσμετρώνται, που δεν την είχε ανοίξει ο Αχιλλέας Καραμαλής, αλλά ήταν μια ιστορία που δεν του πήγε καλά και τον ανάγκασε ουσιαστικά να αποσυρθεί. Ενώ είχε κερδίσει το εκλογοδικείο, μετά του είχε πει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να παραιτηθεί από την έδρα του. Ναι, γι' αυτό σου λέω ξινής πληγές. Είναι μεγάλο, αυτό το θέμα. Και... Ζωή Χειμωνίδου. Το θέμα είναι ότι θα σας απασχολήσουμε πάρα πολύ. Έτσι, θέλουμε να μας απασχολείτε εσείς οι ΣΕΡΕΙ. Μας αρέσει. Infonews24.gr. Καλή εβδομάδα, Ζωή Χειμωνίδου. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.